Τον Βαγγέλη Καράλη, σε λίγο κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ένα πολύ γνωστό μοντέλο, ένα πολύ όμορφο κορίτσι, βρέθηκε σε πλοίο, σε κουραζιερό πλοίο, το πούμε. Σε εξαόροφο. Σε εξαόροφο. Πολυτελέστατο κουραζιερό πλοίο. Μάλιστα. Θαλαμιγό, θα λέγαμε πιο σωστά. Ενός πολύ διάσημου επιχειρηματία. Κρεμασμένη. Πού? Κρεμασμένη στην ουσία στην πρίμνη του Θαλαμιγού. Έτσι. Όλα αυτά στο νησί, στο αγαπημένο νησί. Στην Κεφαλονιά. Της Κεφαλονιάς. Πέθανε δηλαδή. Αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε. Βρέθηκε κρεμασμένη. Άλλοι λένε ότι αυτοκτόνησε. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για δολοφονία. Είναι μια υπόθεση μυστήριο. Ένα ό, μεγάλο θρίλερ που ξεκινάει σήμερα με το τι πραγματικά συνέβη στην άτυχη πανέμορφη 20χρονη κοπέλα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε περισσότερα για αυτή την υπόθεση, η οποία πραγματικά είναι θρίλερ για το μυστηριώδη θάνατο του μοντέλου μέσα στο γιο αυτού του μεγάλου κρίσου. Ενός ανθρώπου δισεκατομμυριούχου. Σε λίγο θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακριβώς έχει γίνει στην Κεφαλονιά. Πάμε πρώτα όμως ότι αυτοκτόνησε. Άλλες πληροφορίες λένε ότι ίσως να είναι και δολοφονία. Μιλάμε για τη Θαλαμιγό, ενός πολύ μεγάλου κρίσου. Είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά δημιουργεί πολλά πολλά ερωτηματικά και φτιάχνει ένα μεγάλο θρίλερ. Πράγματα που βλέπουμε μόνο σε ταινίες. Και αν μου επιτρέψεις μισό λεπτό, να πούμε ότι είναι ο συγκεκριμένος κύριος επιχειρηματίας, ο Κρίσος, είναι ο νούμερο 143 πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Έτσι, έχουμε τη τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο συνάδελφο, τον Διονύση Βούτο, δημοσιογράφος από το Κεφαλονιά. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα, συνάδελφε, καλησπέρα στους καλεσμένους σας. Δύσκολο το ρεπορτάζ σας τώρα. Για παίρνος, τι έφτιαξε. Δύσκολο το ρεπορτάζ, αλλά εγώ από την πρώτη στιγμή το έψαξα και το κοίταξα, γιατί όταν είσαι εδώ στον τόπο το βλέπεις πολύ διαφορετικά από να το διαβάζεις ο καθένας πώς το γράφει. Ξέρεις, παίζει μεγάλο ρόλο αυτό. Βεβαίως. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι εξής. 2 η ώρα τη νύχτα, ναι, έβαλε θηλιά στο λαιμό της, έβαλε στο μπουλμέ του πλοίου το σκηνή και πέταξε το σώμα της από την έξω πλευρά. Είναι καθαρή αυτοκτονία αυτό. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα έχουν καταγραφηθεί στο βίντεο του καραβιού, γιατί έχει πλήρες κύκλωμα παρακολούθησης στα πάντα, κυριολεκτικά. Δηλαδή κάθε κίνηση που θα περάσει οποιοδήποτε ή ό,τι γίνει στο οποίο μέσα έξω καταγράφονται. Αυτό το βίντεο το έχει το λιμένο αρχείο και ο εισαγγελέας και βάσει αυτού θα βγει το πόρισμα. Και φυσικά βάσει της ιατροδικαστικής εξέτασης που έγινε μετά το θάνατό της, για να δούνε τα αίτια του θανάτου. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα είναι διαδόσεις. Δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον και να καταγγέλεις και κάποιον όταν δεν έχεις την τελική απόφαση της δικαιοσύνης. Συνάδελφε, εγώ να ρωτήσω κάτι, όχι εσάς, είναι ρητορικά κυρίως τα ερωτήματα. Πρόκειται για μια κοπέλα η οποία είναι 20 ετών. Ένα από τα διασημότερα Instagram models στον κόσμο, δηλαδή μοντέλο στο διαδίκτυο. Όταν είδαμε το Instagram της, είχε πάνω από 50.000 like και μεγάλη απήχηση. Όπου έκανε, δούλευε στο πλοίο και ήταν η τελευταία της μέρα στο πλοίο, σωστά. Μετά θα έφευγε, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς. Mm-hmm. Ωραία. Το μήνυμά της έχει αφήσει κάποιες υπόνοιες, έτσι. Δηλαδή λέει ότι θέλω να σας συναντήσω. Μήπως είχε με τη μητέρα της πολύ καιρό να συναντηθεί και είχε κάποια προβλήματα και έφτασε σε αυτό το σημείο, να είχε κάποια ερωτική απογοήτευση, κάτι, μήπως είχε οικογενειακά προβλήματα. Γιατί η μητέρα της και η αδερφή της, εφόσον ακούσαν να την πάρουν από την Κεφαλονιά, γυρίσαν αμέσως όταν μάθανε ότι πέθανε και δεν ήθελαν να την παραλάβουνε. Για βάλε τα ερωτήματα αυτά. Μάλιστα. Να πούμε λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή το γιότ αυτό, η Θαλαμιγός αυτή, έχει κατασχεθεί από το λιμεναρχείο της Κεφαλονιάς. Όχι, δεν έχει κατασχεθεί, παιδιά. Καμία κατάσχεση δεν έχει γίνει. Κυριακή ήταν προγραμματισμένη να φύγει και έφυγε. Έφυγε. Έχει φύγει κανονικά. Έχουν γίνει οι απαιτούμενες ανακρίσεις που πρέπει να γίνουν. Επήραν τα στοιχεία του λιμεναρχείου και ο εισαγγελέας. Και έχει φύγει κανονικά. Μέσα σε λίγες ώρες. Όταν σημειώθηκε ο θάνατος της κοπέλας, ο Κρίσος, ο Μεξικανός, ο Αλμπέρτο Μπαϊλέρες. Είχε φύγει την περασμένη εβδομάδα. Δεν βρισκόταν εκεί. Όχι, είχε φύγει. Να κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Έφυγε με το ιδιωτικό του αεροπλάνο, το οποίο ήταν αραγμένο στο αεροδρόμιο. Ήταν στο πλοίο τα παιδιά του, γιατί έχει μια μεγάλη οικογένεια.
Μόνο το προσωπικό. Ήταν μόνο το προσωπικό. Οι κάμερες ασφαλείας της Θαλαμιγού δείχνουν... Έχουν καταγράψει την ώρα που ο φύλακας πηγαίνει προς την πλώρη. Ναι. Ακριβώς η κοπέλα αυτή έκανε το διάβημα της αυτοκτονίας. Δηλαδή αυτό το κενό για να μην τη δει έπεσε εκείνη τη στιγμή. Αλλά οι κάμερες καταγράψαν. Άρα αυτή τη στιγμή μας αποκαλύπτει ο Διονύσης Βούτος, ο καλός συνάδελφος από την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη αποκάλυψη μας κάνει ότι υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του χώρου. Το οποίο έχει παραδώσει ο καπετάνιος του πλοίου. Που έτσι δείχνει ξεκάθαρα το κορίτσι αυτό, αυτό το νεαρό μοντέλο. Όλες τις κινήσεις, όλες. Να δένει. Μέσα στο πλοίο. Να καταγράφονται τα πάντα. Έχετε υπόψη σας, καταγράφονται τα πάντα. Και στο αλέτα ακόμη να πας, μου είπανε ένας από το προσωπικό που το ρώτησα, καταγράφεσαι. Τέτοια παρακολούθηση υπάρχει στο πλοίο. Άρα δείχνει δηλαδή, λοιπόν... Ο άνθρωπος φοβάται και το δίσκο του, έτσι. Και πρέπει να ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Άρα το κορίτσι αυτό λοιπόν περνάει μια θηλιά με σκηνή στην πρίμνη της Θαλαμιγού και βάζει τέλος στη ζωή του. Και τα καταγράφει όλα η κάμερα ασφαλείας. Όλα καταγεγραμμένα, όλα. Έχει υπόψη ότι δεν ξέκοψε τον αφιένα και γι' αυτό έζησε. Και γι' αυτό την προλάβανε και ήταν στη ζωή και πιστέψαν ότι μήπως την επαναφέρουν στη ζωή. Γιατί όταν βάζεις την αγώνη, οι γιατροί μου είπανε σου κόβει το αφιένας αμέσως από πίσω και σταματάει η ζωή σου. Εκείνη η στιγμή όμως δεν της κόπηκε ο αφιένας και την βρήκε στο κάτω κατάστρωμα. Κάτι την προφύλαξε δηλαδή. Και πέθανε όταν μεταφερόταν στην Αθήνα η κοπέλα. Μέχρι όμως να οξυγονωθεί ο εγκέφαλός και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι έπαθε όλες τις περιπλοκές που παθαίνει ο άνθρωπος όταν βάζει αγχώνη. Είναι λογικό, δεν οξυγόνεται ο εγκέφαλος και έχει όλες τις άλλες περιπλοκές. Δηλαδή να μην σφιτώ όλα τα υπόλοιπα. Αυτά που μας τα είπαν οι γιατροί τώρα, έτσι, δεν τα λέμε εμείς. Μας τα είπαν οι γιατροί. Είναι συγκλονιστική πάντως αυτή η υπόθεση, γιατί έχουν γραφτεί πάρα πολλά τις τελευταίες ώρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί... Κάτι για να πουλήσεις, είναι εύκολο. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση... Και να κάνεις ακροαματικότητα είναι εύκολο. Το να λες πραγματικότητα είναι δύσκολο. Μια Θαλαμιγός τόσο πολυτελής που ανήκει σε έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Όταν η συγκεκριμένη κοπέλα πήγε από τον όροφο που ήταν από τον πρώτο στον έκτο όροφο για να αυτοκτονήσει όπως μας αποκαλύπτεται, δεν υπήρχε κάποιος φύλακας, κάποιος άνδρας ασφαλείας που θα έβλεπε τι κάνει. Υπήρχε, αυτό σου είπα, υπήρχε. Την ώρα που ο φύλακας πήγαινε προς πίσω. Την ώρα που πήγε μπροστά, αυτή πήγε από πίσω. Άρα κρύφτηκε από το φύλακα, μάλιστα, πέρασε και αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε και τον κατέγραψε η κάμερα. Όμως, οι κάμερες την καταγράψαν. Κύριε Βούτο, είσαστε σίγουρος ότι δεν βρίσκονταν στη Θαλαμιγό ο ιδιοκτήτης της? Πόσες φορές θα το πούμε? Να το τονίσουμε για να ακούσουν οι τηλεθεατές. Και οι πληροφορίες μας λένε άλλα μέχρι στιγμής. Γιατί υπάρχει μια φημολογία έντονη. Το λιμεναρχείο είναι το πιο επίσημο στοιχείο που λέει ότι ο ιδιοκτήτης έφυγε. Και κάποιες μέρες πριν. Και κάποιες μέρες πριν, αυτό λέτε. Μάλιστα. Ακριβώς. Είναι καταθέσεις αυτές οι οποίες δεν μπορείς να τις αμφισβητήσεις. Και εφόσον είναι στη δικαστική οδό, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να παρεύουμε και στα προσωπικά δεδομένα. Δεν αμφισβητούμε, ρωτούμε. Απλώς γιατί υπάρχει, να ξαπούν στους τηλεθεατές, για αυτή την υπόθεση έχουν γραφτεί πάρα πολλά, ότι δολοφονήθηκε το κορίτσι, ότι τη βγάλαν από τη μέση, κάποιοι λέγανε ακόμα για μια εγκυμοσύνη, για... έχουν ακούσει πάρα πολλά σενάρια. Αυτά, παιδιά, μετά την ανακοίνωση του ιατροδικαστή, έτσι. Μάλιστα. Όταν πήγε η ιατροδικαστική εξέταση και ο εισαγγελέας έχει στα χέρια του το φάκελο, νομίζω ότι αυτά θα κατατεθούν στο λιμεναρχείο και το λιμεναρχείο θα έχει όλα τα στοιχεία. Μάλιστα. Γιατί είναι, καθώς είναι αρμόδιος αρχή, έτσι, επειδή είναι στη θάλασσα. Η οικογένειά της είναι στην Ελλάδα, κύριε Βούτο, της κοπέλας. Ορίστε. Η οικογένεια της κοπέλας βρίσκεται στην Ελλάδα. Γυρίσανε, την ίδια μέρα γυρίσανε και φύγανε. Γυρίσανε και φύγανε. Από τα γραφόμενα. Δεν ήρθανε στην Κεφαλονιά να την παραλάβουν. Εδώ είναι η απορία. Γιατί? Η σωρός του κοριτσιού τώρα βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστούμε πολύ τον Διονύση τον Βούτο, τον πολύ καλό συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει κάνει σπουδαία δουλειά. Και σε ευχαριστούμε, Διονύση, πραγματικά και το ρεπορτάζ σου, γιατί έριξες φως στα όσα
έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί τις τελευταίες ώρες. Εγώ δεν λέω πράγματα για να πουλήσω ακροματικότητα, λέω την πραγματικότητα. Και το ρεπορτάζ το δημοσιογραφικό είναι αυτό. Και αυτό θέλουμε κι εμείς. Όλα τα υπόλοιπα είναι οι εικασίες. Οι αλήθειες μόνο η φόρα. Διονύση Βούτο, σε ευχαριστούμε πολύ την Κεφαλονιά. Να είσαι καλά. Ένα θέμα που απασχόλησε και τα διεθνή μνημεία. Παντού. Έτσι, παντού. Έχει κάνει τον γύρο του κόσμου αυτή η είδηση αυτοκτονία στην περιοχή τη Κεφαλονιά. Μάλιστα, μίλησε και ο αδελφός της κοπέλας στην Daily Mail και είπε ότι είναι η χειρότερη μέρα της ζωής μου που θυμάμαι ποτέ. Μάλιστα. Δηλαδή, πάμε να δώσουμε ακόμα σε τηλεθεατές. Πάμε να δώσουμε γρήγορα σε τηλεθεατές.